Ποια είμαι εγώ που πηγαίνω, πιο μυστικό φυλαγμένο πρέπει να βρω και να σωθώ. Ποια είμαι εγώ, πες μου αλήθεια, δεν κυνηγώ παραμύθια και προσπαθώ να λυτρωθώ. Ισχυρίζεσαι ότι δεν έχεις όπλο. Κάνατε φίλο και φτερό το σπίτι, βρήκατε κάτι? Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν το εξαφάνισες? Τη συνάντησε το βράδυ που εξαφανίστηκε και δεν μου είπες τίποτα, μου το έκρυψες. Δεν ήρθε ποτέ, δεν την είδα. Σε παρακαλώ, αν σε φωνάξω στην ασφάλεια, μην με ξεφτυλίσεις. Μην γίνω ρεζιλικές σαν γιατρός και σαν γυναίκα επειδή ενδιαφέρθηκα για σένα. Μια τέτοια γυναίκα αξίζει να σε περιμένει το βράδυ στο σπίτι. Βρες τρόπο να μάθεις ποια είναι. Ο τύπος δεν λέει να πάρει τα μάτια του από πάνω σου. Αν την πείραξε το κτίνος, να τον σκοτώσω. Τι σκεφτώσου? Εσένα. Στην αγκαλιά μου την τελευταία νύχτα, πριν παντρευτώ. Που φέρει όπως είπε, έφερα κι εγώ, Νικόλα μου. Και ακόμα έχει να πονέσει πολύ. Θα φροντίσω εγώ γι' αυτό. Για μένα ο Κυριάκος είναι ένοχος. Κάτι κρύβει. Τον βρήκαμε το όπλο στο χέρι, με απείλησε. Είναι η πρώτη και η τελευταία φορά που υποκύπτω σε εκβιασμούς. Όλα καλά. Άρα, έχεις μια εβδομάδα να μου φέρεις άλλα τόσα. Και τι θα κάνεις? Μάρθα μου, φοβάμαι για σένα. Αυτός ο τύπος, αν καταλάβει πως εγώ είμαι ερωτευμένος μαζί σου, θα προσπαθήσει να σου κάνει κακό για να με πιέσει. Η ευτυχισμένη κατάληξη ενός μεγάλου έρωτα. Μυστικά και ξαφνικά ο ανερχόμενος πολιτικός Σάλκης Σταύρου και το pop είδωλο Κρίστη Κωνσταντίνου ένωσαν τις ζωές τους ενώπιον του Θεού και μακριά από τους ανθρώπους. Ανάμεσα στα μηνύματά της βρέθηκε και ένα από εσάς. Τη ζητούσατε να συναντηθείτε την ημέρα που εξαφανίστηκε. Ναι, έτσι είναι. Αλλά αυτή η συνάντηση δεν έγινε ποτέ. Δεν ήρθε στο ραντεβού. Περίεργο. Για μια μάνα που λατρεύει το παιδί της να μην πηγαίνει στο ραντεβού που αφορά την υγεία της. Τι της έκανες, ρε κατά! Τι της έκανες, λέγε! Θα σου σκοτώσω, αστεγατιστέ! Μάνα, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ! Θα μείνετε μέσα 24 ώρες. Μετά θα περάσετε αυτόφορο. Πάρτε. Σου είπα. Θέλω να τα κάνουμε όλα με τον παραδοσιακό τρόπο. Τι με κοιτάς, παιδάκι μου? Καιρός να σηκώσεις τα βάρη της οικογένειας που σε περιμένει. Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας, κυρία Σταύρου. Προτιμώ να κρατήσω τον Κωνσταντίνο, αν δεν σε ενοχλεί. Καθόλου. Δεν θες να απογοητεύσεις τους φάνους σου? Έχω τους φάνους ή τους ψηφοφόρους σου. Πάτσι είμαστε. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να μην απογοητεύσουμε ένας τον άλλον. Την είχες και χθες αυτή την ανησυχία. Τι έγινε? Έχεις κανένα κακό προαίσθημα? Όχι, όχι. Κάθε άλλο. Σήμερα είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μας. Και θέλω να αφοσιωθούμε ένας τον άλλο. Λοιπόν, η Άννα και η Έλισσα μας περιμένουν για το τραπέζι. Ναι. Ας τη στήσουμε λιγάκι, γιατί εγώ από την ώρα που σε είδα να φορέσω αυτό το νηφικό, το μόνο που σκέφτομαι είναι να στο βγάλω. Υπομονή μέχρι την πρώτη νύχτα του γάμου μας. Όχι,
Τόσο καιρό περιμέναμε, τόσο καιρό να παντρευτούμε. Τώρα τα καταφέραμε ενάντια σε όλους και σε όλα. Πραγματικά. Τα έχουμε αφήσει όλα πίσω μας. Γι' αυτό και εγώ θέλω να αφήσουμε πίσω μας όλες τις μαύρες σκέψεις, όλες τις ανασφάλειες. Και θέλω να κάνουμε μόνο έρωτα. Και αυτό θα κάνουμε. Όλα τέλεια είναι. Μπορεί να είμαστε οι πέντε μας, αλλά αυτό δεν πάβει να είναι το γαμήλιο τραπέζι της κόρης μου και τα βαφτίσια του εγγονού μου. Και δεν έχουμε κανέναν άλλο μαζί μας. Ούτε ο πατέρας της είναι εδώ, ούτε ο Πέτρος, ούτε η Δάφνη, ούτε η Μαρίνα. Συγγνώμη, κοριτσάκι μου. Το είπα χωρίς να το σκεφτώ. Δεν πειράζει. Χαίρομαι που την αναφέρεις. Αλλιώς ήταν σαν να... σαν να ήταν νεκρή. Μα δεν είναι. Η μαμά σου είναι καλά. Και σύντομα θα μας ξανάρθει. Κοίτα, δεν θέλω να το δεις ανάκριση. Θέλω να μιλήσουμε σαν γυναίκες. Αυτό που είπε πριν ο Κυριάκος είναι πολύ σοβαρό. Γι' αυτό θα ήθελα να είσαι ειλικρινής μαζί μου. Είχες ερωτική σχέση με τον Μανώ? Εντάξει, δεν το λέει σχέση. Μια περιπέτεια ήταν. Δεν πρόλαβε να εξελιχθεί σε κάτι σοβαρό, γιατί ο Μάνος ξαναγύρισε στη Μαρίνα. Σοφία μου, δεν θέλω να σε έφερω σε δύσκολη θέση. Απλά υπάρχει κάτι που δεν μου κολλάει. Μια γυναίκα σαν και εσένα, με ένα διαλυμένο γάμο, με ένα παιδί, δεν μπαίνει σε μια σχέση χωρίς προσδοκίες. Δεν βγαίνει με έναν άντρα χωρίς να περιμένει κάτι. Ακριβώς γι' αυτό, επειδή έχω ένα παιδί, είμαι πάντα πολύ συγκρατημένη και επιφυλακτική. Δεν μου αρκεί ένας άντρας να είναι ένας καλός εραστής, ένας καλός σύντροφος. Θέλω να βλέπω ότι μπορεί να γίνει και ένας καλός πατέρας. Και το μίζερ τέλειο να βρω, θα πρέπει πρώτα να τον εγκρίνει η κόρη μου. Μάλιστα. Και πώς ένιωσες όταν σε παράτησε ο Μάνος για τη Μαρίνα? Θυμωμένη, προδομένη, αδικημένη? Τίποτα από όλα αυτά. Για να νιώσω κάτι τέτοιο θα πρέπει πρώτα να έχω επενδύσει. Με τον Μάνο βγήκαμε 2-3 φορές. Δεν είμαι ηλίθια να επενδύσω σε κάτι που μόλις ξεκίνησε. Εντάξει, κάπως με απογοήτευσε η επιπολαιότητά του, αλλά μεγάλη κοπέλα είμαι, ως εκεί. Για όνομα του Θεού, το πολύ πολύ να βρεθείς στη φυλακή. Η βία γεννάει βία, είναι ένας φαύλος κύκλος, το καταλαβαίνεις. Ακόμα είσαι στην ανάρρωση. Σκέψου την Έλσα. Δίκιο είχες. Μην μου το παίζεις χαλαρό σε μένα. Γιατί από εδώ και πέρα, η κάθε σου στιγμή θα είναι δύσκολη. Θα κοιτάς πίσω σου και θα τρέμεις τη σκιά σου. Τι κοιτάς? Κάτω. Τι περιμένεις? Έπρεπε να έχω τελειώσει μαζί σου εδώ και καιρό. Τι να πω. Δείχνεις υπερβολικά χαλαρή με το γεγονός ότι σε παράτησε για μια άλλη γυναίκα. Απ' την αρχή ήξερα ότι είναι λίγο δύσκολη η περίπτωση του Μάνου. Είχε μόλις βγει από μια πολύ σοβαρή σχέση. Είχε προβλήματα με την υγεία του. Εκ των πραγμάτων ήμουν συγκρατημένη. Παρ' όλα αυτά πρέπει να ήταν δύσκολο να μην αφαιθείς. Ο Μάνος, ομολογουμένος, είναι ένας πολύ γοητευτικός άντρας. Παρ' όλα αυτά εσύ άφησες το συναίσθημα στην άκρη και λειτουργήσες με τη λογική. Μπράβο. Όχι, πραγματικά μπράβο. Λίγοι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν αυτό. Όλα αυτά είναι σχετικά. Τι να πω, μπορεί να είμαι μια από τις εξαιρέσεις του κανόνα. Οκ, το δέχομαι. Απλά, όπως σου είπα και πριν, κάτι δεν μου κολλάει. Όχι τόσο σαν αστυνομικός, όσο σαν γυναίκα. Είπες ότι δεν σε πείραξε που ο Μάνος σε παράτησε για τη Μαρίνα. Αν μου έλεγες ότι ενοχλήθηκες, ότι θύμωσες, ότι θύχτηκε ο εγωισμός σου, θα σε πίστευα. Αλλά αυτή η υπερβολική σου ψυχρότητα σε κάνει ύποπτη στα μάτια μου. Ύποπτη για ποιο πράγμα? Για τον πραγματικό λόγο που άφησες μήνυμα στη Μαρίνα. Τίποτα κακό δεν έχει συμβεί στη μαμά σου. Και δεν στο λέω για να σε καθησυχάσω. Πες το ένστικτο, προαίσθημα. Πάντως είμαι σίγουρη. Λοιπόν, ας αλλάξουμε θέμα σήμερα. Σήμερα είναι μέρα χαράς. Αν έχω μάθει κάτι σε αυτή τη ζωή, είναι ότι χαρές και λύπες πάνε μαζί, χέρι-χέρι. Πάντως
Σε θαύμασα σήμερα στην τελετή. Παρόλο το ζόρι σου, στάθηκες εκεί και πάντρεψες τη φίλη σου και βάφτισες και το μικρό. Η Κρίση δεν είναι φίλη μου. Η οικογένειά μου είναι. Η αδελφή μου. Κι όμως, φέρθηκες καλύτερα και από αδερφή. Κατάπιες τα δάκρυά σου, στήλωσες το κορμί σου και κατάφερες να μείνεις εκεί στην τελετή από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχεις μέσα σου και δύναμη και ευαισθησία, κορίτσι μου. Και αυτός είναι σπάνιος συνδυασμός. Ξέρετε, δεν το έκανα μόνο για την Κρίστη. Και για μένα το έκανα. Αν αφινόμουν στην κατάθλιψη, θα με έπαιρνε από κάτω και θα πίστευω ότι η μαμά μου είναι νεκρή, ενώ έτσι μου έκανε καλό η χαρά σας, η τελετή. Ήταν συγκινητική, ε. Μπορεί να είμαστε εμείς και εμείς, αλλά τι σημασία έχει. Δεν πειράζει. Και στο πρώτο γάμο της Κρίσης που είχαμε τόσο κόσμο, τι καταλάβαμε. Αυτό μπορεί να μας φέρει και γούρι. Έχεις δίκιο. Με. Τι. Πότε έγινε αυτό. Ρε, έρχομαι αμέσως. Τι έγινε. Ο Μάνος πλακώθηκε με τον Κυριάκο, τον έχω στο κρατητήριο. Και τι θα γίνει, θα τον κρατήσουν. Δεν ξέρω. Πρέπει να πάω. Βρήκες αυτά που σου ζήτησα. Κοίταξες τους λογαριασμούς του τύπου που πυροβόλησε τη Δάφνη. Υπήρξε καμιά κατάθεση από τους παιδόφιλους. Μάλιστα, κατάλαβα. Τίποτα άλλο περίεργο. Τι. Σίγουρα. Πληρώθηκε από offshore που ανήκει στη Red Swan. Μάλιστα. Κατάλαβα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, μόλις ξαναβρήκα την πίστη μου στη λογική και το ένστικτό μου. Δεν είμαι τρελός τελικά. Το σενάριο φάνταζε τόσο παρανοϊκό που κι εγώ ο ίδιος αμφέβαλα. Αλλά είναι αλήθεια τελικά. Σε ευχαριστώ πολύ. Μπίνγκο. Η διέστησή μου ήταν σωστή. Δεν ήταν οι παιδόφιλοι πίσω από την απόπειρα της Δάφνης. Ήταν η Red Swan. Μένει να δούμε τι σχέση είχαν ο πατέρας Γεωργόπουλος, ο ιός ή και οι δύο μαζί. Και αν εμπλέκεται ο Ανδρέας. Όχι, όχι, δεν μπορεί. Η Δάφνη θα το καταλάβαινε. Αλλά αν τελικά το ξέρει, τότε σημαίνει πως τον αγαπάει τόσο παθιασμένα που τον συγχώρεσε. Μπράβο, Ανδρέα. Εμένα καμιά γυναίκα δεν μ' αγάπησε τόσο πολύ. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Άκου, Σοφία, τόση ώρα πριν μας έλεγες ψέματα. Πως δήθεν επικοινώνησες με τη Μαρίνα για να την ενημερώσεις για τις ανησυχίες που είχες για την υγεία του Μάνου και της Έλσας. Δεν ήταν ψέματα, αυτός ήταν ο λόγος. Και αποφάσισες να ενημερώσεις την αντίζηλό σου για τις ανησυχίες σου. Δεν βγάζει νόημα αυτό. Δεν βγάζει νόημα γιατί δίνεις περισσότερη σημασία σε αυτή τη σχέση από ό,τι είχε. Οκ, ας πάρουμε τα πράγματα ψυχρά. Μου είπες πριν ότι είχες καταλάβει ότι ο Μάνος είναι μια δύσκολη περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, ρίσκαρες και έμπλεξες μαζί του. Και μετά αυτό σε παράτησε. Και εσύ αντί για να του θυμώσεις, να του κρατήσεις μούτρα, δεν του κράτησες καμία κακία. Ήσουν μια χαρά. Ακριβώς. Ούτε θύμωσα, ούτε θεώρησα τη Μαρίνα ως αντιζηλό μου. Ήξερα από την αρχή ότι αυτή ήταν η μεγάλη του σχέση. Ενώ το δικό μας ήταν κάτι σύντομο και ανούσιο. Και πολύ πρόσφατο για να το παίζεις τόσο υπεράνω. Αποφάσισες να ενημερώσεις τη γυναίκα που ουσιαστικά ευθύνεται για την αποτυχία της σχέσης σας. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση που δεν το καταλαβαίνεις. Ένας γιατρός οφείλει να ξεπερνάει τις προσωπικές του δυναμίες. Δεν θα ρίσκαρα ποτέ την υγεία ενός ασθενή μου για ένα ερωτικό μου καπρίτσιο. Κι εγώ επανέρχομαι και σε ξαναρωτάω για τελευταία φορά. Εμφανίστηκε η Μαρίνα στο ραντεβού σας, ναι ή όχι. Όχι, σου λέω αλήθεια. Δεν ήρθε ποτέ. Γιατί επιμένεις. Στο ξαναλέω, είναι ζήτημα χρόνου. Ναι, όπου να είναι, θα έχω στα χέρια μου την πατέντα. Ναι, ξέρω πόσα χρήματα παίζονται. Σταμάτα να με πιέζεις. Κόφτω, γιατί δεν το έχω σε τίποτα, να διαλύσω τη συμφωνία μας και τότε θα τρέχεις. Ναι, ναι, Υπουργέ μου. Ναι, βέβαια, το ψάχνω το θέμα, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ λεπτό το ζήτημα με το μικρό. Ναι, δεν είναι στο χέρι μου να τον κάνω να θυμηθεί.
Και βέβαια, θα συνεχίσω την προσπάθεια και θα σας κρατάω ενήμερο. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Έλεος πια με αυτή την πατέτα με έχουν πρίξει. Άντρεα, το ξέρω πως ακόμα γιορτάζεις την αθώσή σου. Και το τελευταίο πράγμα που θέλω να σε πιέζω, αλλά σου θυμίζω ότι υποσχέθηκες κάτι. Να με βοηθήσεις με το θέμα του Οδυσσέα. Δεν το έχω ξεχάσει. Απλά χρειάζομαι λίγο χρόνο για να ηρεμήσει ο μικρός, να συνηθίσει στο καινούργιο του σπίτι. Κοίτα, Αντρέα, αυτή η υπόθεση χτίζει καριέρες. Αν με βοηθήσεις να διαλευκάνουμε, σε διαβεβαιώνω ότι θα φτάσεις πάρα πολύ ψηλά. Άσε δηλαδή που θα σταματήσεις τις κακές γλώσσες που μιλάνε για συγκάλυψη της Ρετσουάν. Ξέρω ότι δέχεσαι πίεσης. Αλλά κατάλαβε το, δεν εξαρτάται από μένα. Άμα στριμώξουμε το μικρό, μπορεί να κλειδώσει. Πρέπει να του δώσουμε λίγο χρόνο. Δεν λέω να μη σεβαστούμε το μικρό. Εμείς εδώ όμως υπηρετούμε έναν σκοπό. Όχι να κάτσουμε να μας παιδέψει ένα δεκάχρονο. Ακριβώς επειδή είναι δεκάχρονο, χρειάζεται ειδικό χειρισμό, Γιάννη. Αυτό που ξέρω είναι πως έχει εξαντληθεί η υπομονή μου. Κοίτα, ό,τι περνούσε από το χέρι μου να κάνω για να σε βοηθήσω, το έκανα. Σειρά σου τώρα. Εντάξει. Απλά μην περιμένεις θαύματα. Σήμερα καταθέτουμε με τη Δάφνη τα χαρτιά της υιοθεσίας και πιστεύω ότι ο μικρός θα ηρεμήσει. Όχι, δεν κατάλαβες. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σήμερα κιόλας πρέπει να συναντηθούμε με το μικρό και να μάθουμε τι ξέρει. Δεν καταλαβαίνω αυτή την πρεμούρα, το έχεις πάρει πολύ προσωπικά. Ναι, έτσι συνηθίζω με όλες τις δουλειές μου. Τις παίρνω πολύ προσωπικά. Και με την ελευθερία σου προσωπικά το πήρα, γι' αυτό σε ξελάσπωσα. Και εσύ με αδειάζεις με φτηνές δικαιολογίες, ρε Αντρέα. Αυτή η απροθυμία σου δείχνει αχαριστία. Ειλικρινά δεν σε καταλαβαίνω σήμερα. Δεν ζητάω κατανόηση. Να κανονίσεις με το μικρό να βρεθούμε, μόνο αυτό. Μαζί. Ναι, μαζί. Γιατί από ό,τι βλέπω μέχρι τώρα, οι μέθοδοι που χρησιμοποίησατε εσύ και η Δάφνη δεν απέδωσαν. Σήμερα λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε τις δικές μου. Δεν πιστεύω να έχεις αντίρρηση. Όχι, εντάξει, απλά δώσε μου λίγο χρόνο να τον προετοιμάσω, όχι τίποτα άλλο. Τα χρονικά περιθώρια έχουν εξαντληθεί. Φρόντισα λοιπόν να μην με κάνεις να μετανιώσω που έπαιξα το κεφάλι μου κορώνα γράμματα για σένα. Μια βραδιά θα με κρατήσουν, μια ανησυχία. Αύριο θα με δει ο εισαγγελέας και θα με στείλει σπίτι. Είσαι πολύ όμορφη. Ήταν ο γάμος της Κρίστης. Τους πάντρεψα και τους βάφτισα το παιδί. Πού βρήκες το κουράγιο, βρε αγάπη μου. Εντάξει, παρότι ήμουν χάλια, η Κρίστη με ήθελε κοντά τους. Και δεν ήθελα να τους το χαλάσω. Εξάλλου θέλω να πιστεύω ότι η μαμά είναι ζωντανή. Είσαι υπέροχη. Και πολύ θετικό πλάσμα. Θα τους φέρεις γούρες στο γάμο τους. Ξέρεις πόσο χαμαλών που σε κόρη μου. Αλήθεια. Μακάρι να μπορούσα να σε κάνω και εσένα να νιώθεις περήφανη για τον πατέρα σου. Τέλος πάντων, βλέπεις που βρεθήκαμε. Λοιπόν, μην το λες αυτό. Εσύ είσαι υπέροχος. Και δεν φταίσαι εσύ που είσαι εδώ μέσα. Ο Κυριάκος φταίει. Θα πάω να του ξαναμιλήσω. Τι θα καταφέρεις? Θα τον δω στα μάτια και θα καταλάβω αν λέει την αλήθεια. Όχι, αγάπη μου, σε παρακαλώ, μην είναι μακριά του. Ο τύπος είναι αδίστακτος. Δεν θέλω να νιώσεις τριμωγμένος. Και τι θα κάνουμε, θα τον αφήσουμε να αλωνίζει? Άστε. Ό,τι βλέπω μου μια ησυχία στο πείσμα. Κι εγώ αντιδρώ σπασμωδικά, αλλά βλέπεις τα αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σκεφτούμε ψύχραιμα και λογικά. Πες μου, σε παρακαλώ, σκέψου. Πού μπορεί να την έχει πάει ο Κυριάκος? Κάποιο μέρος που δεν έχουμε ψάξει μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει κάπου που... Η αποθήκη της γιαγιάς μου. Ποια αποθήκη? Το πιστεύω, πώς δεν το σκέφτηκα. Η άντρη πριν πολλά χρόνια είχε αγοράσει μια αποθήκη. Εδώ, λίγο πιο έξω από τη Λευκωσία. Και κανείς δεν πατούσε υποθήκη. Καλά, ο Κυριάκος δεν είναι τόσο ηλίθιος να την σε ένα τέτοιο μέρος που να το ψάχναμε. Όχι, μα κανείς δεν θα έψαχνε. Δεν είναι καν δηλωμένη. Και αν την έχει φυλακισμένη εκεί, τι θα έκανε, θα νοικίασε σπίτι? Δεν θα το ρίσκαρε. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, πρέπει να το ελέγξουμε. Αύριο, μόλις εγώ. Όχι, θα πάω εγώ. Θα πάω τώρα. Δεν θα πας μόνος. Τουλάχιστον ειδοποιήσεις την αστυνομία. Ο Κυριάκος είναι σε επιφυλακή. Αν δει περιπολικά, ποιος ξέρει πώς θα τη δράσει. Καλύτερα μόνη μου. Λοιπόν, έφυγα. Πρόσεχε, μωρό μου. Είσαι ό,τι πιο πολύτιμο έχω.
Είναι δυνατόν να πιστεύετε την Εύα? Στο παρελθόν απέδειξε πως είναι ικανή για όλα. Πάντα με μισούσε και ήθελε να με χωρίσει με τη Μαρίνα. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Θέλω να φύγω. Θέλω να φύγω! Τι έγινε, είπε τίποτα? Ισχυρίζεται πως η Εύα λέει ψέματα. Επιμένει πως γνώριζε για την εγκυμοσύνη της Μαρίνας πριν την εξαφάνισή της. Το κατάλαβε, λέει, από τις ζαλάδες και τις αναγούλες. Δυστυχώς δεν έχουμε στοιχεία εναντίον του. Είναι μόνο ο λόγος της Εύας εναντίον του δικού του. Δεν μπορούμε να το κρατάμε άλλο. Ωραία, άφησε το να φύγει. Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα το μετανιώσουμε μετά. Πρέπει όμως να βγει αλέρτ για τη Μαρίνα, τώρα. Και να παίξει σε όλα τα μέσα. Ίντερνετ, ραδιόφωνο, τηλεόραση, να μπουν αφήσεις στους δρόμους, τα πάντα. Δεν θα σταματήσω μέχρι να βρω τι συνέβη στη Μαρίνα. Κι αν φταίς, θα σε κλείσω εγώ ίδια στο κελί. Μετά από καιρό είμαι ηρεμή. Και ευτυχισμένη επιτέλους. Καταφέραμε να κάνουμε το γάμο μας. Και αυτό για μένα είναι απόδειξη ότι εννοείς όσα μου υποσχέθηκες. Και ξέρεις κάτι? Μέχρι την τελευταία στιγμή φοβόμουν ότι θα έκανες πίσω. Νόμιζα ότι θα κύρωνες το γάμο μας και θα γινόντουσαν όλα όπως τα θέλει ο Διαμαντίδης και άλλοι. Αφού στο υποσχέθηκα. Ναι, το ξέρω. Και κράτησες την υπόσχεσή σου. Και αυτό για μένα μετράει. Πάρα πολύ. Εγώ θέλω να είσαι εσύ καλά. Και να μην αμφισβητείς πόσο σ' αγαπάω. Δεν το αμφισβητώ πια. Θα τα καταφέρουμε, έτσι δεν είναι? Η Έλσα. Το καλό κορίτσι με τη διαλυμένη οικογένεια. Θέλει να σπουδάσει φιλοσοφική και θεωρεί πως η Κρίστη θα χωρέσει στα μικροστικά όνειρά της και θα ζήσουν το παραμύθι. Μόνο που στα παραμύθια υπάρχουν και δράκοι. Στο δικό μου παραμύθι, η Κρίστη δεν παντρεύεται το πριγκιπόπουλο. Όχι. Εγώ έχω άλλα όνειρα για την αγαπημένη μου. Να την απογειώσω. Να γίνει η μεγάλη στάρ και να έχει εμένα στο πλευρό της μέχρι τη στιγμή που θα αποφασίσω το τέλος της. Και δεν θα αφήσω καμία Έλσα να μου χαλάσει το όνειρο. Έλσα μου, καλά θα κάνεις να το καταλάβεις αυτό και να μου αδειάσεις τη γωνιά γρήγορα. Μόνο μία φίλη θα έχει η Κρίστη στη σύντομη ζωή της. Εμένα. Μόνο εγώ θα της είμαι απαραίτητη. Κανένας άλλος. Έχω το κινητό όλη μέρα κλειστό και όσοι μου ψάχνουν για δουλειά θα έχουν φρικάρει. Αν εννοείς την Ιερό, σίγουρα. Αν και το κινητό κλειστό δεν είναι τίποτα. Πού να μάθει και τα νέα. Πες μου ότι δεν είναι αλήθεια. Ότι αυτές οι φωτογραφίες του γάμου που κυκλοφόρησαν είναι φάρσα. Την κοροϊδία δεν την ανέχομαι. Θα πληρώσεις γι' αυτό. Τα έμαθα ήδη. Και όχι μόνο αυτή. Τι εννοείς, από ποιος που? Δεν είμαστε καλά. Μπες στο ίντερνετ να δούμε τι λένε. Ο Στέφανος θα το έκανε. Μόνο αυτός ήξερε που παντρευόμασταν και πότε. Πού έμαθε το ξοκλήσι? Δεν είναι δύσκολο. Μπορεί να μας ακολούθησε από το σπίτι, ξέρω εγώ. Αλλά δεν θα τα αφήσω έτσι. Πόλεμο θέλει, θα τον έχει. Κριστί, αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ σοβαρότερο πρόβλημα. Την ανάρτηση που ετοιμάζουμε πρέπει να την ανεβάσουμε τώρα. Τώρα που είναι καιρός. Ηρέμησε, παιδάκι μου, τις έπιασε. Έχουμε καλέσει τη μισή Λευκωσία στο γάμο μας. Θα νομίζουν οι άνθρωποι πως τις έχουμε φτύσει. Περίμενε, να το συζητήσουμε, περίμενε. Δεν έχουμε χρόνο. Τώρα πρέπει να κάνουμε την κίνηση. Τώρα που έσκασε η είδηση. Μόνο έτσι θα φανεί ότι η πράξη μας είναι συνειδητή, ότι δεν θέλαμε να προσβάλλουμε κανέναν. Ούτε τους καλεσμένους μας, ούτε αυτούς που μας στηρίζουν. Καλά, παιδάκι μου, εντάξει, ρέμισε, μην κάνεις έτσι. Εύχομαι μόνο να μην έχουν δημιουργηθεί εντυπώσεις. Γιατί τότε αυτό θα είναι καταστροφικό.
Εξαφάνιση ενηλίκου. Μπορείτε να βοηθήσετε. Μαρίνα Χριστοφή, ύψος 1,70. Μάτια μπλε, μαλλιά καστανόξανθα. Τη μέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ασπρόμαυρο παντελόνι και μαύρη μπλούζα με κουκούλα. Δεν το πιστεύω ότι λένε για την αδερφή μου. Και εκείνο το κάθαρμα ο Κυριάκος έβγαλε ψεύτρα. Κάνει ό,τι ήξερε από πριν για την εγκυμοσύνη. Δεν μπορεί. Θα υπάρχει κάποιος τρόπος να καταρρύψουμε αυτά που λέει. Πώς, δεν πάει πουθενά το μυαλό μου. Αχ, Μαρθά μου, σε ευχαριστώ που με ακούς. Υποφέρω τόσο πολύ από την εξαφάνιση της Μαρίνας και δεν έχω κανέναν άλλο να του μιλήσω. Νιώθω τόσο μόνη. Ξέρεις, καμιά φορά σκέφτομαι πως ίσως είχα δίκιο που ήθελα να μείνω στην κλινική. Και τουλάχιστον δεν ένιωθα συνεχώς την απόρριψη και την περιφρόνηση. Εκεί όμως θα περνούσες το υπόλοιπο της ζωής σου χωρίς να πάρεις τη συγχώρεση που θες. Γι' αυτό με τον καιρό θα γινόταν αφόρητο. Ξέρω, είναι δύσκολο να πλησιάσεις ξανά τους δικούς σου. Αλλά αν το κάνεις θα νιώσεις μεγάλη ανακούφιση. Και η ζωή σου θα ξαναρχίσει από την αρχή. Ελπίζω να έχεις δίκιο. Μάρθα μου, φοβάμαι για σένα. Αυτός ο τύπος, αν καταλάβει πως εγώ είμαι ερωτευμένος μαζί σου, θα προσπαθήσει να σου κάνει κακό για να με πιέσει. Και αυτό δεν θα το αντέξω. Δεν θα βάλω άλλον άνθρωπο στη ζωή μου πάνω από σένα. Ούτε θα σε απογοητέψω πάλι. Όχι. Δεν θα αφήσω αυτό το καθήκη να μπαίνει στη ζωή μου. Έλα. Εγώ είμαι. Ακού. Θέλω μια χάρη. Εντάξει, ξέρω ότι μπορώ να βασίζομαι σε σένα. Κάποιος Νικήτας Νεοφύτου με βιάζει. Όχι, δεν χρειάζεται να τον βγάλεις από τη μέση. Τουλάχιστον για την ώρα. Θέλω να μάθεις πού πηγαίνει, ποιον βλέπει και κυρίως να βρεις τον συμβολεογράφο του. Αυτός έχει πολλά στοιχεία εναντίον μου. Πρώτα θα εξαφανίσουμε τα στοιχεία και μετά τον Νεοφύτου. Μετά από καιρό νιώθω πως έκανα μια φίλη. Μπορεί να σε παραξενεύει, αλλά έτσι αισθάνομαι. Ξέρω πως θέλεις το χρόνο σου για να νιώσεις κι εσύ το ίδιο. Αλλά είμαι αισιόδοξη. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και θα γίνουμε αληθινές φίλες. Ελπίδα μου. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Ομόρφη είναι. Έλα. Δεν υπάρχει λόγος να με φοβάσει. Εσύ με έμαθες τι είναι ο φόβος. Όταν με σημάδευες με το όπλο, δεν θέλεις να με σκοτώσεις. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να πηγαίνεις. Και να μην ξανάρθεις. Δεν σε αδικό που δεν με θέλεις. Όμως έχω αλλάξει πραγματικά. Και κάποια στιγμή θα το καταλάβεις. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Είσαι μαύρη, σαν το σκοτάδι. Τι εννοείς? Εύα, σε παρακαλώ πήγαινε. Στο ζητώ σαν χάρη. Συγγνώμη, προσπαθώ να τη βοηθήσω. Θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη από τους καλεσμένους μας. Λυπόμαστε για τις φωτογραφίες που διέρευσαν από το γάμο. Δεν δώσαμε εμείς την άδεια. Απλώς πιστεύουμε ότι πρέπει να διαφυλάξουμε την προσωπική μας ζωή. Μπορεί να σας ξένησε ο τρόπος μας, όμως δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να προσβάλλουμε κανέναν. Απλώς θέλουμε να βάλουμε ένα όριο στις δημοσιεύσεις γύρω από το γάμο και τη σχέση μας. Όσον αφορά εμένα,
Όλα θα είναι στο φως. Όμως η οικογένειά μου θέλω να παραμείνει απ' έξω. Προτιμώ να αποχωρήσω από την πολιτική παρά να με τη διαφυλάξω. Αναγνωρίζω πως εξέθεσα την οικογένειά μου στο κοινό όταν ψάχναμε για το γιο μας. Όμως αναγκάστηκα να το κάνω γιατί έπρεπε να τον βρούμε. Και σας ευχαριστώ θερμά για τη βοήθειά σας εκείνη τη δύσκολη στιγμή. Όμως ως εκεί. Καταλαβαίνουμε ότι και οι δημοσιογράφοι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά και εμείς πρέπει να φροντίσουμε για τη σχέση μας και για το ανήλικο παιδί μας. Η οικογένειά μας είναι πολύτιμη και πρέπει να τη διαφυλάξουμε. Σήμερα είναι η τελευταία φορά που μιλάμε στο κοινό σαν ζευγάρι. Από εδώ και πέρα θα επικοινωνούμε μαζί με τον κόσμο μέσα από τις επαγγελματικές μας ιδιότητες. Ο μικρός έχει ξεφύγει. Εσύ θες. Έπρεπε να τον έχεις μαζέψει. Αγάπη μου, είμαι γιατρός. Δεν γίνεται να την παρατήσω. Πρέπει να τη βοηθήσω. Είσαι όμως και η μαμά μου. Πρέπει να φροντίζεις και εμένα. Σε φροντίζω. Γι' αυτό θέλω να ξεπεράσεις το φόβο σου για την Εύα. Όταν συμφιλιωνόμαστε με τους φόβους μας, γινόμαστε πιο δυνατοί. Δεν είναι φόβος. Όταν τη βλέπω, η ψυχή μου μαυρίζει. Ξέρω ότι δεν σε καταλαβαίνω καλά. Αλλά μην το αφήσεις να σε πάρει από κάτω. Πρέπει να δουλέψεις τα αρνητικά σου συναισθήματα. Να αντιμετωπίσεις το φόβο. Μόνο έτσι θα απελευθερωθείς από αυτό. Έχεις δίκιο. Δεν με καταλαβαίνεις. Αν ξαναέρθει η Εύα εδώ μέσα, εγώ θα φύγω. Τι είπες? Ο κόσμος εκεί έξω είναι λιγότερο φοβιστικός από ένα σπίτι που μπαινοβγαίνει εκείνη. Τι με κοιτάς? Πήγαινε άνοιξε της. Μπορεί να σε έχει ανάγκη. Εντάξει. Θα τη διώξω, στο υπόσχομαι. Σήμερα είχα τον πρώτο μου καυγά με την Ελπίδα. Στάσου, παιδί μου, σε παρακαλώ. Άσε με, θα φύγω! Ελπίδα, σε παρακαλώ! Τα! Δεν θέλω κανέναν τους εδώ μέσα! Κανέναν, ούτε την Εύα, ούτε τον Πέτρο, ούτε κανέναν! Μόνο εσένα θέλω! Μάζεψε τα πράγματα όσο και φεύγουμε τώρα. Δεν μπορώ, καταλαβαίνω. Έπρεπε να το περιμένω, θα κάνεις πίσω. Ποτέ σου δεν έχεις πάρει τη ζωή στα χέρια σου. Και ξέρεις γιατί? Γιατί είσαι μια γυναικούλα. Μια φοβισμένη γυναικούλα. Λυπάμαι. Δεν σου αξίζει, αγάπη μου. Μπορεί να έχεις δίκιο. Καλύτερα να μην ξεχάσεις. Αυτό θα κάνω. Και μακάρι να μην νιώσω ποτέ τον πόνο που νιώθω εγώ αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, αγάπη μου. Αποδείχθηκα πολύ λίγος για σένα. Ναι, είμαι σίγουρος. Η απόπειρα ήταν στημένη από τη Red Swan, όχι από τους παιδόφιλους. Ο εκτελεστής πληρώθηκε μέσω μιας offshore που ανήκε στην Red Swan. Όταν ερευνούσαν το φόνο του σκοπευτή, οι λογαριασμοί της Red Swan δεν είχαν βγει ακόμα στη φορά. Τώρα διασταυρώνουμε τα στοιχεία με ευκολία. Ο Σολομού λέει ότι ο Ανδρέας καθάρισε τον σκοπευτή, αλλά δεν υπάρχουν αποδείξεις γι' αυτό. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι το έκανε για να εκδικηθεί τη Δάφνη, αλλά τώρα πια πιστεύω ότι το έκανε απλά για να του κλείσει το στόμα. Ναι, το καταλαβαίνω ότι είναι παράλογο να στηθεί μια ολόκληρη επιχείρηση για τη γυναίκα του, αλλά το ένστικτό μου λέει ότι βρίσκομαι στο σωστό δρόμο.
Εντάξει, βρες και εσύ ό,τι πληροφορία μπορείς για το φόνο του εκτελεστή και μιλάμε. Για τον Σερέτη βρήκες τίποτα? Τι να πω, δηλαδή τόσο καθαρό παρελθόν, τόσο ύποπτο μου φαίνεται όλο αυτό. Μόνο στημένο θα μπορούσε να είναι. Καλά, βρες εσύ, θα βρω κι εγώ ό,τι μπορώ και θα τα πούμε. Αν καταφέρω να συνδέσω τον Ανδρέα με το φόνο του εκτελεστή, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα. Θα βρω ό,τι μπορώ. Μιλάμε, για. Εσύ δεν υπάρχει περίπτωση να το παραδεχθείς. Θα τον καλύψεις. Τελικά είσαι και εσύ πλεγμένη. Δεν με νοιάζει όμως. Εγώ θα σε προστατέψω. Με όποιο κόστος. Γιατί σε θέλω όσο τίποτα. Ο μόνος που θα πληρώσει είναι ο πραγματικός ένοχος. Ο Ανδρέας. Χαίρομαι πάρα πολύ που καταθέσαμε τα χαρτιά της υιοθεσίας. Ξέρω ότι είχες αμφιβολίες σου, αλλά θα δεις ότι κάναμε το σωστό. Τελικά το κάνατε. Εννοείται. Και είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου. Σε λίγο θα είσαι και επίσημα ο γιος μας. Βέβαια, για μένα είσαι ήδη και είμαι πάρα πολύ περήφανη για σένα. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Τι επισημότητες είναι αυτές. Αφού οι αγκαλιές είναι για τις γυναίκες, εμείς είμαστε άντρες. Ναι, σοβαρά. Οι αγκαλιές και το κλάμα και όλα είναι και για τους άντρες. Και θέλουν περισσότερο θάρρος από το να το παίζεις σκληρός. Λοιπόν, λέω να πάμε σπίτι και να σας μαγειρέψω κάτι special να φάμε σαν οικογένεια. Πολύ ωραία ιδέα. Σε πειράζει μέχρι να τελειώσεις να πάμε μια βολίτσα οι δυο μας, ε? Όχι, εννοείται. Πού να πάμε? Όπου γουστάρεις! Τρέχα γιατί θα σε πιάσω! Τρέχα! Τρέχα! Τρέχα, σου λέω! Τρέχα! Ηρέμησε. Υποσχέσουμε πως δεν θα την ξαναδώ. Στο υπόσχομαι. Θέλω να μείνω λίγο μόνη μου. Σε παρακαλώ. Εντάξει, ηρέμησε. Καταλαβαίνω πόσο πιεσμένη είσαι. Όχι, Πέτρο, δεν καταλαβαίνεις. Και έχεις ευθύνη γι' αυτό. Αν δεν είχες την καταπληκτική ιδέα να κλείσεις στην κλινική την Εύα, τώρα δεν θα τα πέρναγα εγώ αυτά. Συγγνώμη. Βαρέθηκα τις συγγνώμες και τις υποσχέσεις. Τι με κοιτάς? Νομίζω ότι την τελευταία φορά τα είπαμε όλα. Και από εκείνη τη στιγμή, εγώ δεν μπόρεσα να ησυχάσω. Είχες δίκιο. Δεν πρέπει να το αναβάλουμε. Εμείς θα προχωρήσουμε. Θα παντρευτούμε σε εκείνη την εκκλησία. Όχι, αλλά θα, σε παρακαλώ. Δεν αντέχω. Όλα αυτά τα μπρος πίσω με έχουν διαλύσει, το καταλαβαίνεις. Θέλω να προχωρήσω τη ζωή μου με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Δεν μπορώ να την έχω άλλο στον πάγο. Ή θα είσαι στη ζωή μου παρόν ή να μην είσαι καθόλου. Δεν μπορώ τα πηγενέλα, τα μπρος πίσω. Δεν μπορώ να βλεπόμαστε σαν να είμαστε παιδιά ή σαν να είμαστε κανένα παράνομο ζευγάρι. Να βλεπόμαστε κρυφά. Δεν μπορώ. Πρώτη φορά σε βλέπω να σπάς έτσι. Τώρα συνειδητοποιώ πως σου έχω κάνει μεγάλο κακό. Συγχώρεσέ με. Και πίστεψέ με. Η μέρα που θα ζήσουμε μαζί είναι πολύ κοντά. Το ήξερα. Είσαι ακόμα μαζί της. Και πολύ σύντομα θα το μάθει και η αγαπημένη μου Έλενα. Εξαφάνιση ενηλίκου. Μπορείτε να βοηθήσετε. Μαρίνα Χριστοφή, ύψος 1,70. Μάτια μπλε, μαλλιά καστανόξαθα.
Τη μέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ασπρόμαυρο παντελόνι και μαύρη μπλούζα με κουκούλα. Σε λίγο, Μάνο, θα σε φέρω εκεί που θέλω. Η απελπισία σου θα σε οδηγήσει στο αλκοόλ. Μια σπρωξιά θέλεις. Φτάνει να τονώσω την ενοχή σου. Να σου θυμίσω πως η Μαρίνα δεν είναι ο πρώτος άνθρωπος που χάνεται εξαιτίας σου. Σου έφερα μερικά φάρμακα. Παρακάλεσα να είσαι εδώ ως γιατρός σου, για να βεβαιωθώ ότι είσαι εντάξει. Σε ευχαριστώ. Δεν μπορώ να σε σκέφτομαι εδώ μέσα βυθισμένος στις μαύρες σκέψεις σου. Ήρθα να σου δώσω λίγο κουράγιο. Πρέπει να το αντιμετωπίσεις αυτό. Φοβάμαι, Σοφία. Φοβάμαι πάρα πολύ και ξέρω ότι εγώ φταίω για τη Μαρίνα. Την άφησα τελείως απροστάτευτη. Αν πάθει κάτι, δεν ξέρω αν θα το αντέξω. Είναι λογικό να νιώθεις θλίψεις για τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα πράγματα. Την εγκατέλειψα. Το καταλαβαίνεις. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει εγκατάλειψη. Ξέρω τι είναι να αφήνεις έναν άνθρωπο στο έλεος της μοίρας του. Αβοήθητο, απελπισμένο. Και όλα αυτά για τον εγωισμό σου. Και δεν είναι η πρώτη φορά που έχω κάνει αυτό το λάθος. Δυστυχώς. Πάντως ο Λέος έτσι και έχει πάθει τίποτα η Μαρίνα. Εγώ σταματάω τα πάντα. Και θεραπείες και όλα. Θα μείνω ζωντανός μόνο για χατήρι της Έλσας. Όσο πάει. Αλλά ξέρω θα παρακαλώ μέσα μου να τελειώνω μια ώρα αρχιτερά. Σε παρακαλώ μη μιλάς έτσι. Να δεις, η Μαρίνα θα είναι καλά και θα γυρίσει. Και θα ζήσετε πολλές χαρούμενες στιγμές μαζί. Δεν πρέπει να το βάζεις κάτω. Εξαφάνιση ενηλίκου. Μπορείτε να βοηθήσετε. Μαρίνα Χριστοφή, ύψος 1,70. Μάτια μπλε, μαλλιά καστανόξαρτα. Τη μέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ασπρόμαυρο παντελόνι και μαύρη μπλούζα με κουκούλα. Κυριάκο. Κυριάκο. Κυριάκο, πού είσαι? Κυριάκο! Σταμάτα! Δεν αντέχω άλλο! Σταμάτα! Δεν αντέχω άλλο! Δεν αντέχω άλλο! Σταμάτα! Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αντιφατικά αποτελέσματα. Κάποια επιδοκιμάζουν τον κρυφό γάμο, κάποια τον αποδοκιμάζουν. Στο τέλος θα δούμε που θα πέσει η μπήλια. Δεν είναι εκεί το θέμα, αλλά στο ότι έκανε του κεφαλιού του. Κάνεις λάθος. Ακριβώς εκεί είναι το θέμα. Στο αν η κίνησή του αυτή εξυπηρετεί ή όχι τους στόχους μας. Και ο στόχος μας είναι ο Άλκης να βγει πρώτος στις εκλογές. Ομολογώ ότι η κίνησή του ήταν πάρα πολύ έξυπνη. Όλα τα φλάσ της δημοσιότητας πέσαν πάνω του λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Ναι, αλλά εμάς μας έγραψε κανονικά. Αυτό είναι αλήθεια. Ούτε σε συμβουλεύτηκε καν. Θα σου συνιστούσα να του μαζέψεις λίγο τα λουριά. Διότι αν εξακολουθεί να παίζει τόσο καλή μπάλα μόνος του, η καρέκλα σου θα τρίζει. Θα μας είσαι τελείως άχρηστος. Θα του τρίξω τα δόντια για τα καλά. Με το μαλακό όμως, μπορεί να έχουμε αντίθετα αποτελέσματα. Κάθε Άλκης είναι αναλώσιμος. Μια μαριονέτα στα χέρια μου. Μόνο που αυτός θέλει να σπάσει τα λουριά. Και αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου. Μην ανησυχείς. Έχω τον τρόπο να τον συνεφέρω. Το καλό που σου θέλω. Αν ο Άλκης και η Κρίστη αποδεχθούν πιο πολύ επαναστάτες από όσο πρέπει, θα το μετανιώσω. Και δεν θέλω καθόλου. Το πάρτι ξεκίνησε. Πάει βόλτα με τον Οδυσσέα.
Σε σένα θέλω να μιλήσω. Θέλω να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις για το ρεπορτάζ μου. Κάποια άλλη στιγμή, ίσως. Τώρα, όπως βλέπεις, μαγειρεύω για την οικογένειά μου. Ναι, δεν θα πάρει πολύ χρόνο. Καλά. Τόσο πολύ δεν θέλεις να με δεις, να με αντέχεις. Κοίτα, Δημήτρη, αλήθεια είναι ότι νιώθω λίγο άβολα μετά από τη συζήτηση που είχαμε. Μετά από αυτά που μου είπες, δηλαδή. Και απορώ με σένα που δείχνεις τόσο cool. Εγώ σου μίλησα για να ξεπεράσουμε την απόσταση μεταξύ μας. Δημήτρη, σε παρακαλώ, ας μην το συζητήσουμε άλλο. Σου υπόσχομαι ότι δεν θα το συζητήσουμε ξανά, αρκεί να μου απαντήσεις στις ερωτήσεις μου, σε παρακαλώ. Ωραία, λέγε. Το βιογραφικό σου στη δίωξη. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, είναι αυτό που τα λέμε τα σπάει. Και μία από τις μεγαλύτερες σου επιτυχίες ήταν η εξάρθρωση του κυκλώματος των παιδόφιλων. Ναι, ήταν η πιο σημαντική της καριέρας μου. Πιο πολύ και από τη Ρετ Σουάν. Νομίζω ναι. Κοίτα, το ένα αφορούσε σε οικονομικά εγκλήματα, τοκοκλειφίες, εκβιασμούς και το άλλο είχε να κάνει με παιδιά. Για μένα είναι πιο σημαντικό. Έτσι εξηγείται λοιπόν η μανία σου εναντίον τους. Βέβαια και αυτοί δεν κάθισαν στα βρωμένα χέρια. Είναι γνωστή η επίθεση εναντίον σου. Πώς ένιωσες όταν έμαθες ποιοι ήταν από πίσω? Σοκαρίστηκα. Είσαι σίγουρη πως το έκαναν αυτοί? Γιατί ξέρω ότι η έρευνά σου διήρκησε πολύ καιρό. Ναι, και όλα τα στοιχεία έδειξαν αυτούς. Mm-hmm. Βρέθηκαν οι λογαριασμοί του σκοπευτή, ο οποίος δολοφονήθηκε αμέσως μετά. Η υπόθεση αυτή δεν έκλεισε ποτέ. Μήπως είσαι υπόψη σου ποιος θα μπορούσε να τον έχει σκοτώσει? Ξέρω, ένας άνθρωπος σαν κι αυτόν, φαντάζομαι θα είχε πολλούς εχθρούς. Και πολλούς πελάτες. Ξέρεις, ανάμεσα στο πελατολόγιο του ήταν και η Ρετ Σουάν. Το τατουάζ! Στο χέρι του ενός υπήρχε ένα τατουάζ. Ένα φίδι. Αυτό το σκουλαρίκι είναι σίγουρα της Μαρίνας. Η μαμά μου ήταν εδώ. Όσο σε γνωρίζω, εντυπωσιάζομαι όλο και περισσότερο. Είναι πολύ τυχερός ο Ανδρέας που σε έχει. Το βλέπεις αυτό? Δικό της είναι. Και ξέρεις που το βρήκα? Στην παλιά αποθήκη της Άντρης. Εκεί την σκότωσες? Ο Οδυσσέας είναι γιος μας, όχι αυτό που της μάρτυρας. Και αν τον ξαναδώ φοβισμένο ή στεναχωρημένο, στο λέω, δεν ξέρω που θα φτάσω. Έχεις δύο επιλογές. Ή θα την κλάψεις σαν να μην υπάρχει, ή θα πείσεις τον εαυτό σου ότι είναι κάπου και ζει ευτυχισμένη. Αυτό το τατουά στο χέρι πότε το έκανες? Στο διάολο. Μόνο εσύ είχες το κίνητρο. Σε απάτησε και την εκδικήθηκες. Και η κυρία Βιαρινού εξαπατήθηκε. Ωραζής της πούλησε έρωτα και την έφυσε στα κρύα του λουτρού. Μια γυναίκα πληγωμένη μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη.